100 μέτρα νότια της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη και του δρόμου που παράνομα κατασκεύασαν κάτοικοι του Αλικιανού, οι εργασίες για την εγκατάσταση στρατιωτικής γέφυρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικό γεωτρύπανο λαμβάνει δείγμα για τον έλεγχο του εδάφους στα σημεία που θα δημιουργηθούν τα βάθρα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης και στελέχη της εταιρείας που ανέλαβε τις εργασίες διαμόρφωσης της παρόχθειας περιοχής του Κερίτη εξέτασαν σήμερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Θα αποφασίσουμε ο σύμβουλος μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί αύριο θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του δρόμου και επίσης την εσκαφή για να κάνουμε τα βάθρα. Ξέρουμε τα υψόμετρα, το δρόμο θέλουμε να συζητήσουμε την πρόσβαση μόνο σήμερα με τις τεχνικές υπηρεσίες. Η διάνοιξη του δρόμου που θα συνδέει το σημείο που θα εγκατασταθεί η γέφυρα Μπέλεη με τον επαρχιακό δρόμο Χανίων Ομαλού αναμένεται να προχωρήσει άμεσα με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες γης είναι σύμφωνοι στην παραχώρηση τμήματος των εκτάσεών τους. Δύο έργα είναι. Το ένα είναι η αυτή καθεαυτή γέφυρα και το άλλο είναι η πρόσβαση που θα βγούμε στον επαρχιακό δρόμο. Και το δύσκολο κομμάτι είναι ακριβώς αυτό, γιατί έχουμε μεγάλο υψόμετρο και πρέπει να κάνουμε ένα δρόμο με κλίση, όχι που να μην είναι συμβατή. Στόχος της Αντιπεριφέρειας Χανίων είναι η στρατιωτική γέφυρα του Κερίτη να δοθεί σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατόν. Στο μεταξύ, μέχρι το Πάσχα προβλέπεται να παραμείνει και στον Πλατανιά η γέφυρα Μπέλεη, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα πρέπει να απομακρυνθεί και η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου να διεξάγεται από τη γέφυρα που προϋπήρχε και η οποία δέχεται ήδη τις πρώτες παρεμβάσεις. Η ενημέρωση που έχω από τον Περιφερειάρχη, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας, είναι ότι πριν το Πάσχα θα έχει τελειώσει ή λίγο μετά το Πάσχα. Συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση του επιχώματος της γέφυρας του Πλατανιά, που κατέρευσε από την κακοκαιρία της 24ης Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης διευθέτησης της κήτης του Κερίτη, πραγματοποιούνται εργασίες που θα προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το ποτάμι.